για InnoZero, Sub-Zero Zero, και αυτό είναι ένα νέο παιχνίδι, είναι το Real Racing 3 από την EA Games, μάλλον. Και είναι ένα racing παιχνίδι, όπως είχα πει θα κάνω, θα παίξω ένα τουλάχιστον racing παιχνίδι. Ή μάλλον σκέφτομαι να παίξω κανένα δυο με σε αυτό το παιχνίδι και μετά να κατεβάσω κάποια άλλα. Κάποια θα είναι πιο χαζά, έτσι πιο ελαφριά. Κάποια θα είναι έτσι όπως είναι αυτό, σημαντικά ας πούμε. Σημαντικά πιο βαριά παιχνίδια, πιο... που να έχει story, όχι story. Που να αποθηκεύεις τα μάξια σου, να παίρνεις καινούργια μάξια και έτσι. Κάποια θα είναι σαν mini games ας πούμε. Που είναι... εκείνη τη στιγμή, σαν να είναι online ας πούμε. Αλλά όχι ακριβώς αυτό. Θα δείτε στη συνέχεια. Είναι ένα ωραίο παιχνίδι, όπως βλέπετε. Έχει καλύτερα γραφικά από ό,τι εσείς βλέπετε. Αυτό τώρα το παίζω και offline. Γίνεται να παίξει δηλαδή και offline το παιχνίδι. Πλάι το κακό είναι ότι κάνει πολύ χώρο. Αρκετό χώρο και είναι προσωπικά να μου φαίνεται εύκολο, δεν ξέρω αν στη συνέχεια δυσκολεύει. Προφανώς και τώρα θα είναι εύκολο γιατί μαθαίνεις ακόμα αυτό που σου δείχνει, αλλά πίσω να δυσκολεύσει λίγο. Μέσα να προλάβουμε να πέσουμε μέσα στις 2 μέρες κάτι πιο δύσκολο, κάποιες πίσω πιο δύσκολο. Γιατί όπως λέμε δεν βγαίνω πρώτος εδώ εύκολα. Αν και αυτά πρέπει να είναι μποτάκια ή δεν ξέρω, γιατί όλοι να βγαίνουν τα ίδια. Έχω δημιουργήσει στο δικό μου αμάξι, το έχω κάνει customization, το έχω βάψει, το έχω κάνει αυτά τα σχέδια που βλέπω πάνω. Δεν ξέρω, δεν είναι ωραία, αλλά προσπαθούσα να πειραματιζόμουν κι εγώ. Όπως βλέπετε είναι οι ίδιοι οι αντίπαλοι. Αυτό είναι το σταμάτα να το βίντεο, τέλος πάντων, την ηχογράφηση, συγγνώμη. Και σταμάτησα την ηχογράφηση και το βίντεο για να πηγαίνω κατευθείαν όταν ξεκινάει ο αγώνας. Για να μην καθυστερώ το βίντεο. Μην καθυστερώ στο βίντεο. Αυτό που δεν καταλαβαίνω, γιατί πάντα ξεκινάμε τελευταίοι. Και δεν μας βάζει ποτέ πρώτος. Δεν ξέρω πώς πάει, δεν παρακολουθώ καθόλου αγώνες με αμάξι και έτσι. Αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί είμαστε πάντα τελευταίοι. Και όπως βλέπετε είναι όντως οι ίδιοι, existent, αυτός ο existent, κάθε φορά ίδιος τυχαίνει. Τώρα θέλω να μου αγοράσω αυτό το αμάξι νομίζω που έχει αυτός. Αυτό το μποτάκι τι είναι. Και είναι αρκετά γρήγορο γι' αυτό. Είναι λίγο πιο γρήγορο από αυτό εδώ πέρα το Ford. Και με αυτό το κάνει την καλύτερη δουλειά που στο παρόν. Εγώ μαζεύω, θα παίξω κάποια offline. Συγγνώμη, για να μαζέψω χωρίς να το δείχνω στην κάμερα, για να προχωρήσει λίγο το gameplay. Και θα μαζέψω, για να μαζέψω περισσότερα λεφτά και να πάρουμε καινούργια μάχη, να δοκιμάσουμε κι άλλα. Κερδίζουμε και αυτή αυτόν τον αγώνα. Πιο ωραίο σίγουρα θα είναι στη συνέχεια που θα μπούμε και με καινούργιους, με άλλους παίκτες που είναι. Αυτό το κάνω χωρίς σύνδεση στο ίντερνετ, όπως είπα και πριν. Όταν ανεβάσω το επόμενο βίντεο θα είναι με κάποιους άλλους. Για αυτά τα μάτια εδώ πέρα. Ωραία. Εγώ θα ήθελα τέτοια. Να το έχουμε, είμαστε με το Ford. Άμα μπορείς και το δείτε κάποια στιγμή, μπροστά έχω κάνει κάτι πιτσιγές, είναι από τους οδηγούς που... τους περαστικούς που έχω πατήσει. Γιατί είναι τέλος άξιστος. Στα μάτια πάνω να βλέπετε. Α, και πώς σας αρέσει η κάμερα, την αφήνω, πείτε μου να την αφήνω έτσι όπως σας αρέσει περισσότερο. Μια αυτή εδώ πέρα με βολεύει αρκετά, αλλά θα σκέφτομαι να βάλω και το τιμόνι. Αυτό με το τιμόνι είναι πιο ωραίο, έτσι, πιο ρεαλιστικό. Αυτή η πίστα εδώ πέρα είναι... παράξενη θα έλεγα. Για μένα, στις διεθνείς υπόλοιπες. Οι υπόλοιπες ήταν στροφές, έτσι, ένας κύκλος, ας πούμε. Αυτή είχε ευθεία και μεταστροφή. Είναι και μεγάλη στροφή αυτή.
Γενικώς, είμαι αυτός ο βλάκας που πάει και τρακάει τους πάντες, βλέπετε. Δεν πηγαίνω όπως πηγαίνουν οι υπόλοιποι σε μια γραμμή. Είμαι αυτός που προσπαθεί να προσπεράσει με κάθε τρόπο από δεξιά-αριστερά. Ξαναλέω αυτό, μάλλον θα είναι μόνο όταν είσαι, το παίζεις με μποτάκια. Γιατί μάλλον μποτάκια είναι αυτό, δεν ξέρω. Έχει μποτάκια αυτό το παιχνίδι. Στροφές είναι το παράξενο ότι επειδή έχω βάλει ότι να σε βοηθάει αυτό, να με βοηθάει ο υπολογιστής γενικώς με την οδήγηση εδώ πέρα. Σταματάει από μόνο του, έτσι πατάει φρένο. Στη στροφή θα δείτε άμα, όταν κοκκινίζει αυτό τα φώτα. Τι πατάει, να ορίστε, πατάει φρένο εδώ πέρα, συνεχίζει να πατάει. Μέχρι να πιστεύεις ότι έχει τελειώσει η στροφή. Όπως εδώ. Και τώρα το αφήνει τον γκάζι. Φεύγει μόνο του. Το έχω βάλει να γκαζώνει μόνο του, γιατί βαριέμαι να το πιάνω. Το πατάω όλη την ώρα, ναι. Και πάλι πρωτός. Πήρα και τα ευρώ, ας πούμε. Πού θα τα λέω αυτά, δεν ξέρω. Θα τα λέω ευρώ. Γιατί ευρώ έχουμε. Αυτό ήταν το βίντεο, άμα σας άρεσε υποστηρίξτε όπως μπορείτε, αν δεν σας άρεσε αφήστε ένα dislike και ένα σχόλιο για να ξέρω τι πρέπει να βελτιώσω. Γεια! Yeah.